Θα συνεχίσουμε τώρα στολίζοντας την άκρη του μανικιού μας. Από ό,τι βλέπετε, εδώ είναι η μπλέξη της μηχανής. Εμείς δεν θα μπλέξουμε μόνο στον καλό, θα μπλέκουμε και στον ανάποδο. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Αρχίζουμε. Θα περάσω το βελονάκι μου. Με μονάκροσε θα αρχίσουμε. Μπαίνω στο επόμενο. Κρατώ και στο πίσω μέρος το κομμάτι από το μαλλί που έβγαλα, θυμάστε όταν βγάλαμε τον πλεκτό μας από τη μηχανή, περνούσαμε πόντο πόντο με το βελόνι. Αυτή την κλωστή, για να είναι στερεό τον πλεκτό μας και να είμαστε σίγουροι, θα την κρατήσουμε λίγο μαζί με το βελονάκι, για λίγο. Θα την μπλέκουμε μαζί. Πάμε στο επόμενο. Βλέπετε, κρατώ, δεν μπλέκω με το βελονάκι εδώ, αλλά στο δεύτερο πόντο, για να τα στερεώσω όλα μαζί. Θα στο κάνω αργά αργά για να το καταλάβετε. Βάζω μέσα, κρατώ την κλωστή της μηχανής προς τα πίσω. Αυτό είναι το μαλλί μας. Το κρατώ και αυτό προς τα κάτω και αυτό που κάνω, τραβώντας με το βελονάκι το μαλλί, αγκαλιάζω την κλωστή μου που στερέωσα τον πλεκτό όταν το είχα βγάλει από τη μηχανή. Αυτό θα το κάνω για όλη τη διάμετρο του μανικιού. Ακολουθώ αυτή τη μέθοδο για να στερεώνεται τον πλεκτό μου και να μην είναι στις άκριες ασυγύριστο. Θα συνεχίσω μέχρι το τέλος και μετά θα αρχίσουμε το σχέδιο για την μπορτούρα.